Ξέρω ποιοι είπαν γέροντο Ιζόπουλο και τον Παντελή και τον Κορονίδη, αλλά εμείς του λέγαμε έφηβους σαραντάριδες. Αρχηγός της ΑΕΚ, άλλο ένα τρόπαιο. Break, όπως και πριν από δύο χρόνια μέσα στο Στρόβολο. Σου δίνω το μικρόφωνο, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, μεγαλώνουμε. Λογικό είναι να θέλουν να μας τυπήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Να μας πούνε γέρους, να μας πούνε τεγιωμένους, να μας πούνε πασίες, να μας πούνε ό,τι θέλετε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε, για παράδειγμα, αν πάρτε χθες στη Ρεάλ Μαδρίτη είναι Ολυμπιακό. Αυτό έχω να δηλώσω μόνο. Ως που μεγάλο, αυτό που έλεγα στον Ανδρέα τον Λευκαρίνη πριν λίγο, είναι αυτό ήταν το πιο δύσκολο πρωτάθλημα από τα έξι που κερδίσαμε. Και ως που περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα. Και αυτό που συνέβη και φέτος είναι απίστευτο. Γιατί με όλα τα προβλήματα μας, με όλες τις απουσίες μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στους τελικούς τους ημιτελικούς του κυπέλλου. Αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα, είμαστε περισσότερα από οικογένεια. Μόνο με αυτούς μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό φέτος. Παθιέροντας αυτά τα παιδιά και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Συγχαρητήρια Ιάκωβε, ας αφήσω να πιστέψεις στους παίκτες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.